τεχνητή νοημοσύνη στην διδασκαλία και τη μάθηση θα βρεθεί για ένα διήμερο στο επίκεντρο του Διεθνούς Θερινού Σεμιναρίου που διοργανώνει στα Γιάννα το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Kaleidoscope Learning, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οποίου είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, David Guralnik. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν νέες ευκαιρίες για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών αξιοποιώντας την έρευνα από διόφορους κλάδους μαζί με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Το θερινό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να φιλοξενήσει ερευνητές, επαγγελματίες και άλλους που θα συζητήσουν, θα καινοτομήσουν και θα δημιουργήσουν. Θα βρουν νέα μονοπάτια, λύσεις και καινοτομίες στη μάθηση και την τεχνολογία για τον χώρο εργασίας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συνέδριο απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για νέες ιδέες στη μάθηση, όπως είναι ερευνητές, οι επαγγελματίες μάθησης και ανάπτυξης, καθηγητές πανεπιστημίου, σχεδιαστές εμπειρίας, χρήστη τεχνολόγους, αλλά και κάθε έναν που θέλει να ενημερωθεί για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως ανέφερε η κοσμήτωρα στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τζένι Παγκέ. Είναι πολύ σημαντικό πλέον στις μέρες μας να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλο ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει από πολύ παλιά, από ό,τι λένε ότι η αρχή της είναι από το 1956, ουσιαστικά στη ζωή μας έχει μπει τα τρία τελευταία χρόνια. Σε εμάς, εδώ στη χώρα μας. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τον κορονοϊό. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα μαθήματα τα οποία κάναμε από έδρας είχαν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια να είναι όλα διαδικτυακά. Πολλά προβλήματα προέκυψαν στις εξετάσεις, στην αξιολόγηση και όλα αυτά. Συσσωρεύτηκαν κάποια προβλήματα τα οποία με τη βοήθεια πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή έχουν λυθεί. Θα σας αναφέρω το εξής απλό παράδειγμα, ότι πολλά προγράμματα σπουδών μπορούν πια να έρθουν εύκολα, να κατεβούν από το ίντερνετ που λέμε και να είναι μπροστά μας στη γλώσσα που εμείς θέλουμε με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε τη χρήση του ChatGPT, το πόσο έχει αλλάξει αυτό πάρα πολύ τη ζωή μας. Βεβαίως, οι πόροι που καταναλώνει σε ηλεκτρικό όλο αυτό για να ψάξει να βρει όλη αυτή την πληροφορία είναι τεράστιοι. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Είχα κάνει μια έρευνα στο τμήμα το παιδαγωγικό των νηπιαγωγών και ρώτησα τους φοιτητές μου πόσοι από αυτούς χρησιμοποιούν ChatGPT. Και σας λέω ότι το 80% δεν το χρησιμοποιούσε καν. Όταν στην Αμερική και σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν το ChatGPT ακόμα και για να σχεδιάζουν, για να φτιάχνουν προσκλήσεις καθημερινής δουλειάς, για να φτιάχνουν άρθρα στις εφημερίδες, για να βάζουν κείμενα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πίσω είμαστε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν το Εργαστήριο των Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση που ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αγωγής συνεργαστήκαμε με τον κύριο David Guralnik, ο οποίος είναι CEO στην Αμερική και είναι καθηγητής στο Κολούμπια το Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα στους εκπαιδευτικούς, και προσφέρουμε αυτή τη στιγμή αυτό το θερινό σεμινάριο με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων τα οποία θα κάνουμε και θερινών σχολείων, πάντοτε με θέμα τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα επικεντρώνεται, τα θέματα δηλαδή τα οποία θα συζητούνται, είναι στη διδασκαλία και μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι κάθε φορά μας ζητούν εκπαίδευση, επανεκπαίδευση, προβολή του έργου τους. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να λυθούν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει εξατομικευμένη μάθηση, αυτό που λέμε personalized learning. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μάθει ένα γνωστικό αντικείμενο και δεν θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για κάποια άλλα που πρέπει να τα ακολουθήσει αν πάει σε ένα πρόγραμμα σπουδών, μπορεί μέσα από αυτό να φτιάξει το δικό του πρόγραμμα και να μάθει ό,τι ακριβώς αυτός ή αυτή επιθυμεί. Φανταστείτε λοιπόν πόσο διαφορετικά έχουν αλλάξει τα πράγματα στη ζωή μας. Μια άλλη σειρά μαθημάτων τα οποία θα γίνουν και αυτό θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία και στο εμπόριο. Αυτό αλλάζει τελείως τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και αξίζει να αναφέρουμε εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι οι ομάδες ατόμων που κινδυνεύουν περισσότερο από την εξάπλωση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι οι γυναίκες, επαγγελματικά λέμε σε χώρους, και τα άτομα τρίτων χωρών. Δηλαδή, στην Αφρική υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν καν χρήση. Φανταστείτε ότι θα υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία.
Και ερχόμαστε τώρα με αυτό το σεμινάριο, το οποίο έχει μερικές εργασίες κλειστές, γιατί θα παρουσιαστούν θέματα από επιστήμονες, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό το τομέα χρόνια. Είναι διεθνές και έχουν έρθει ήδη καθηγητές από την Αμερική, από το Ισραήλ, από την Ιταλία. Θα είναι online μαζί μας καθηγητές από τη Μάλτα, από τη Σλοβακία και φυσικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι. Να μην πούμε, γιατί έχουμε κάνει και εμείς πολλή δουλειά και έχουμε αξιόλογους καθηγητές που έχουν δουλέψει. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει, θα δώσει μια νέα πνοή στους φοιτητές μας, το να δουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει όχι μόνο τους φοιτητές στη μάθηση μόνο, αλλά στο να καταλάβουν και την αξιολόγηση, την αυτοαξιολόγηση, το πώς μπορούν να εκπαιδεύονται σε ένα τομέα και μετά με ποιον τρόπο μπορούν αυτοί να αξιολογούνται πάνω σε ένα θέμα, να αυτοαξιολογούνται. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι αξίζει να συζητηθούν και θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο θέμα σε αυτή και το πρωτοποριακό σε αυτό το διεθνές θερινό σεμινάριο είναι ότι φέραμε αυτό το θέμα να συζητιέται στην πόλη των Ιωαννίνων. Όσο και το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση και κυρίως αν πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, η κυρία Παγκέ σημείωσε ότι είναι το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο. Το πώς δηλαδή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Πώς θα μπει ένας φραγμός στην αλόγηση εξάπλωσή της ώστε να επιτελέσει τον κύριο ρόλο της, δηλαδή να είναι βοηθός όσων τον χρησιμοποιούν. Είναι το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο. Το πώς θα γίνει πια η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως θα θυμάστε όλοι και θα ξέρετε, υπάρχουν και για τους υπολογιστές προγράμματα τα οποία επιτρέπουν σε κάποια παιδιά να χρησιμοποιούν μέχρι κάποιες ηλικίες κάποια προγράμματα, να υπάρχει η γονεϊκή παρέμβαση και ούτω καθεξής. Κάτι αντίστοιχο προσπαθούν να κάνουν τώρα και με αυτό. Αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή και προσπαθούν να γίνουν πολλά προγράμματα και συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται, για το πώς θα προστατεύσουμε την εξάπλωση, την αλόγιστη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να είναι βοηθός μας σε όλες μας τις εργασίες. Ελπίζουμε ότι από την επικοινωνία που θα έχουμε και από τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα προκύψουν διάφορα θέματα τα οποία θα μας δώσουν το έναυσμα για να συνεχίσουμε να τα συζητούμε στα επόμενα συνέδρια. Και το καλό είναι ότι είναι καθηγητές από μεγάλα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, οπότε μας φέρνουν μαζί τους τη δική τους εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του θερινού σεμιναρίου το απόγευμα της Τετάρτης θα αναχωρευτεί σε επίτιμο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, David Guralnik, ο οποίος είναι διεθνώς καταξιωμένος επιστήμονας στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης και της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την επαγγελματική απόδοση με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία.